Έχω ακούσει τη μουσική. Όχι, νο, δεν θέλω. Δεν θέλω να παίξω. Α, θα με γαμίσει τα νανάκια. Θα με γαμίσει. Α. Ο. No, 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 no. Έχασα. Πώς θα τη σκοτωθείτε. Έχασα. Τι δεν νιώθω ρε μάλακες, ακόμα δεν ξεκίνησα. Ακόμα δεν ξεκίνησα. Χαχά, άρχισε κιόλας ρε κούλα. Ναι, άρχισα κιόλας. Χαχά, μάστορα λέει. Τι μου... Χαίρετα, ναι, ναι, είναι τρελαμένος φίλε μου Τάσο. Ο Ταραλά να πούμε, ο Γιώργος Μερσέντες έχει τρελαθεί. Μέσα στα site είναι συνέχεια, ψάχνετε, κάνει ράνι, τι συμβαίνει, τι έγινε, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Άμα στήσαμε την Ξάνθη, άμα δεν την πήραμε, χαμός γίνεται. Μου έβγαινε με αδερφέ, αλλά ανέβηκα να δω Ξάνθη ΑΕΚ και παντρεύτηκα στην Ξάνθη. Πω, πω, τώρα έγινε αυτό, φέτος, δηλαδή πήγες Ξάνθη ΑΕΚ και παντρεύτηκες και έμεινες εκεί. Για πες μας την ιστορία ρε φίλε, πολύ ενδιαφέρον. Θα ανοίξω και σε λίγο την κάμερα παιδιά. 3, 2, 1... Γιουχου! Καλώς ήρθατε! Όχι, δυστυχώς δεν πιάνω 24 καθαρή, καλά ποιος πιάνει. Εγώ σε λέω με 50 και πιάνω 26. Αλλά ευτυχώς έχω upload και μπορώ να κάνω stream με 720p. Κάποτε είχα 24, έπιανα 4 με upload 1. Και το upload το ένα δεν έφτανε. Έφτιαχνα 480p live streaming πέρσι, πριν ένα μισό χρόνο που ξεκίνησα. Κοντά στα 2 χρόνια που ξεκίνησα. Δειλά το live streaming. Παιδιά, έπιανα με το ζόρι 480p. Τουλάχιστον μπορείς να στριμάρεις χώρο παιχνίδια. Ναι, εμένα μου αρέσουν αυτά. Horror Idle, τρελάθηκα με title horror. Έχω παίξει πάρα πολλά στο κανάλι. Άμα δείτε και στο κανάλι στο YouTube που έχω και εδώ και στο Facebook, έχω παίξει το Homecoming Sitcom 1, έχω παίξει το Welcome to Hardwell, έχω παίξει το PT, έχω παίξει το Couturning, έχω παίξει πάρα πολλά. Τώρα δεν λες ο Fear, μπράβο, σε ευχαριστώ που έχει 21R. Έχω τερματίσει και το 20, Let's Fear 1 και το Let's Fear 2 στο κανάλι μου, ναι. Αυτό. Ναι. Πώς ήταν στο ντέρμπι αρχηγέ, λοιπόν το ντέρμπι ήταν κακό φυσικά μπορώ να πω. Ας ξεκινήσουμε το ντέρμπι που μας πέρασε, γιατί αυτό αφήσαμε στη μέση. Πώς δεν μιλάς ρε φίλε μου Κοσβούλφ, πώς περνάς ρε Λιβερπουλάρα, συγγνώμη που τέτοια, αλλά πού είσαι ρε Κοσβούλφ, πες μου ένα γιατί, κάνεις μου εσύ, ζητήσε τραγούδια. Λιβερπουλάρα ρε με. Έλα ρε γιούχου. Τάκος, καλώς ήρθες στα γνέ φίλε μου. Εδώ και 15 λεπτά κάνω φίλε μου stream. Τα έχω ανεβάσει, το έχω πει. Είναι δύσκολος ο τραυματισμός. Ναι, κατάλαβα για το ντέρμπι που είπες φίλε μου, όντως δεν ήταν καλό παιχνίδι. Δεν ήμασταν καλοί. Εντάξει, και η ισοπαλία που πήρα μπορούσαμε να κερδίσουμε με λίγο πιο τυχερή μέσα, αλλά μπορούσαμε και να χάσουμε. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θεωρώ ότι είναι σε καλύτερη μοίρα αυτή του καιρό από εμάς, τουλάχιστον ποδοσφαιρικά. Είναι ένα κλικ παραπάνω. Έτσι θεωρώ. Έτσι θεωρώ. Είπα του Μαναβουνά, σε ευχαριστώ φίλε. Ω, ποιος με έκανε. Καζάκης. Πάλι αυτός ο ίδιος. Όλο ονόμαζα αλλάζεται ρε φίλε μου Καζάκη. Σε ευχαριστώ φίλε μου Καζάκη. Καλώς ήρθατε. Θα βάλω ανεβασμένο. Θα βάλω φίλε μου. Θα βάλω Τάσο ανεβασμένο. Σε γάμισε με την έννοια ότι αλλάζει ο νόμος. Δεν πέφτει η κατηγορία. Θα φάει κανένα μείον. Άλλα λέγαμε. Άλλα έγιναν. Καταλαβαίνεις τώρα. Θα τη βάλω τη λύση. Θα τη βάλω. Κατάλαβα ποιο λες. Σωστό, έχετε δίκιο. Θα το βάλω τάκο. Τη μία είναι λύση, ε. Έχουμε και αεξί τον καινούργιο μας το φίλο. Το Μίκ 21 αέρα από την Ξάνθη που μένει τελευταία χρόνια. Πρέπει
Ψάλτη βάλει κανένα βασμένο, τι ακριβώς με γάμισε. Είπα σε τι έκανε για το που λεφτά. Για να πες κατηγορία τελοπάουκ λέγαμε. Με την έννοια ότι αποδείχτηκε θεωρητικά τουλάχιστον και πρακτικά ότι έχει συνεργασία με την Ξάρτη. Επομένως σε μια σωστή χώρα πρέπει να πέφταν αυτά. Αλλά άμα είμαστε σε σωστή χώρα έπρεπε και ο Ολυμπιακός να πέσει παλιότερα χρόνια. Μα θυμάσαι για το που λέει. Έπρεπε να πέσει κατηγορία και με τα στημένα και με τον Νοάρ. Επομένως μίλαμε και ότι θέλουμε. Απλά τώρα οι μεγάλες ομάδες είναι έτσι, αλλάζουν νόμους σε μία νύχτα και σώζονται κατηγορία. Και ο Παναθηναϊκός πέρσι και τώρα ο φέτος ο ΠΑΟΚ. Εγώ σου είπα, πρέπει να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Και άμα ήταν ο νόμος κανονικός, να έπεφτε κατηγορία. Οκ, okay. Και τι θα γινόταν. Έτσι πρέπει. Αλλά αλλάζουν οι νόμοι στην Ελλάδα όπως θέλουμε τα κάνουμε. Όπως έκανε και με εσάς, όπως έκανε και τον Παναθηναϊκό. Τα ίδια κάνει και ο ΠΑΟΚ τώρα. Για ποια μπάλα μιλάμε τώρα, για το που είναι. Μερσέντες, πες μου λίγο τη γνώμη σου. Πες λίγο ρε Μερσέντες, μην κρύβεσαι να πούμε ρε Μερσέντες. Πες λίγο ρε σ' απόψεις που είσαι την. Να πούμε για να πω Μερσέντες. Μη μας ακούς μόνο. Θέλουμε γνώμη Γιώργου Μερσέντες. Του μεγαλύτερου παοξί που υπάρχει σε όλη την στην Μακεδονία. Βόρεια και νότια να πούμε. Με έκανε ο Γιώργος Ζελακάκης Στάνκ. Στο Facebook, το ευχαριστώ φίλε μου. Ωραίος. Ωραίος. Πες και άτομα όσου θέλεις και φιλαράκια σου. Ναι, για το τώρα μιλάμε. Το τώρα είναι όπως είναι. Ναι, το τώρα είναι όπως λέμε. Ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να τιμωρηθεί και αλλάζει ο νόμος. Αυτό γίνεται για χάρη του ΠΑΟΚ. Γελάει ο Τάσος για αυτό που είπα για το τέτοιον. Λοιπόν, θα βάλουμε τον. Δεν σε καταγγείλει μόνο ο Ολυμπιακός πλέον. Είναι ο Άρης που κι αυτός έφαγε. Είναι ο Ηρακλής που είναι δικαιωμένο, που είναι άδικα δύο φορές. Και άλλες ομάδες, ακόμη και ο Πανιόνιος που ζητάει τα δικά του, ας πούμε. Και ο Ολυμπιακός, σου λέω στην προκειμένη περίπτωση, μπορεί να μην δίκιο ήταν να μιλάει, αλλά έχει δίκιο. Από τη στιγμή που κερδίζει τη μονομαχία στα δικαστήρια, πρέπει η τιμωρία να επιβληθεί. Και όχι να αλλάζει ο νόμος, αυτό έχει δίκιο ο Ολυμπιακός. Αλλά δεν μπορεί να μιλάει ο Ολυμπιακός όντως, όταν ο ίδιος του έχει ξεπεράσει 5 δικαστήρια. Ψάχνει και το κεφαλάρι έπεσε κατηγορία. Α, μπράβο. Και το κεφαλάρι έπεσε κατηγορία και έκανε ομαδάρα. Ναι, εσύ πιστεύεις για το που λέει, αν ήταν Ολυμπιακός στη θέση του ΠΑΟ, θα πέφτει η κατηγορία. Κατάλαβες, σε ρωτάω, υπάρχει περίπτωση να ήταν Ολυμπιακός στη θέση του ΠΑΟ, έχει την Ξάρτη και ο ΠΑΟ κέρδισε στα δικαστήρια το τέτοιο, υπήρχε περίπτωση να πέσει ο Ολυμπιακός, πάλι θα άλλαζε ο νόμος. Θα άλλαζε ο νόμος για καλό του Ολυμπιακού. Και τελείωσε η υπόθεση. Όπως άλλαξε και τον για τον Παναθηναϊκό, όπως άλλαξε για όλους εκτός του Ηρακλή. Ο Ηρακλής δεν είχε φως στον ήλιο, δεν είχε κανέναν πρόεδρο. Και ναι. Θα γινόταν το ίδιο. Να τους Ολυμπιακάκες ωραίος. Θα γινόταν το ίδιο. Θα έβγαινε ο Μαρινάκης, θα έκανε τον Καμπόσο. Όλοι το ξέρουμε λέει. Έτσι έκανε και ο Σαββίδης. Πίεσε ο ΠΑΟΚ, πίεσε καταστάσεις, πίεσε βουλευτές, πίεσε τον ένα, τρομοκράτησε βουλευτές. Τρομοκράτησε βουλευτές του ΠΑΟΚ, τρομοκράτησε Ζαγουράκη, τρομοκράτησε όλους τους πάντες. Όλους τους αλλούς. Θα φύγει ο Σαββίδης, θα πάρει τα λεφτά και θα φύγει. Και η κυβέρνηση είπε για να μην έχουμε αιματοχυσίες και χωρισμό της Ελλάδας σε δύο μέτωπα. Τι έκανε, αλλάζω τον νόμο και τέλειωσε. Μη λες τέτοια. Βάσο exposed, χαλάρωσε. Τσιμέντα στα πόδια, χαλάρωσε Βάσο. Λευκά Πόλο. Ποιος είναι ρε η Βάσο exposed? Πω κάτι για το που λέει. Τη μεγαλύτερη μερίδια αυτή έχει ο Ολυμπιακός. Από το 96 και μετά. Διάλυσε πάρα πολλές ομάδες. Έκανε κατεστημένα πολλές ομάδες και δεν άφηνε κανένα να πάρει πρωτάθλημα. Έπαιρνε 30 εκατομμύρια από το Champions League. Αβέρτο κουβέρτα. Είχε και δεν είχε καλή ομάδα. Και γινόταν αυτή η ιστορία. Και άλλοι. Η Άκη έχασε πρωτάθλημα του Ολυμπιακού 2008, ενώ η Άκη ήταν πρώτη βαθμολογία, καλύτερη άμυνα, καλύτερη επίθεση και ο Ολυμπιακός έκανε κατηγορία στην Καλαμαριά για ένα παίκτη που έπαιξε 5 λεπτά. Βελτιώθηκε ρε φίλε, τι δύο νίκες έκανε, αίτη του Ολυμπιακού 6 μάτς και πήρε 3 παίκτες βασικούς από Ισπανία. Τι με λες τώρα, παίζει πώς λέγεται, και ο Μαροκινός ένα που πήραν ένα χάφ, ένα ακόμα και ένα στόπερ. Δεν έχει καμία σχέση ο Πανδικός με την αρχές, δύσκολο να βγάζει διπλό. Δεν σου λέω ότι δεν μπορείς να το βγάλεις, είναι δύσκολο παιχνίδι. Να τιμωρηθούμε πρώτα εμείς και μετά όλοι και οι άλλοι. Να τιμωρηθούμε πρώτα εμείς και μετά όλοι και οι άλλοι. Να σου πω το καλύτερο τραγούδι να βάλεις για τώρα. Για πες μου, φίλο Κομόντο. Α, το έχω. Το έχω, θα το βάλω, φίλε μου. Το ξέρω. Θα το βάλω, θα σα αφιερώσω. Δεν είπα ότι τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός και μετά όλοι οι άλλοι. Είπα ότι ο Ολυμπιακός είχε την μεγαλύτερη ζημιά τα τελευταία 25 χρόνια. Και από εδώ και μετά από εκεί, να τώρα το εκμεταλλεύτηκε λίγο ο ΠΑΟΚ. Άρχισε και ο ΠΑΟΚ να κάνει τα ίδια. Όχι σε μεγάλο βαθμό. Αλλά και αυτό θέλει να τσιμπήσει λίγο από την τούρτα, κατάλαβες. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πει τίποτα γιατί η ομάδα δεν έχει.
δεν έβαλε τόσο λεφτό σε βάλαν οι άλλοι. Ξέρω ότι είναι τρίτη, ξέρω ότι η ΑΕΚ στόχος είναι το γήπεδο. Όταν θα μπει το γήπεδο και θα οικονομάει και θα κάνει και θα μπορεί να δώσει παίκτες, και όταν θα μπει και στην ΑΕΚ ο Καλτσίδης που λένε, τότε θα έχει απαιτήσει η ΑΕΚ. Τώρα δεν έχει. Να πέσει ο ΠΑΟΚ, αλλά να πέσει ο κ. Γκάβ, έτσι ακριβώς. Δηλαδή αν πέφτει ο ΠΑΟΚ, δεν μπορεί να πέσουν και άλλες ομάδες. Αλλά πρέπει από κάπου να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Να πέσει ο ΠΑΟΚ και ο Γαύρος. Ναι, άμα είναι μέσα μπλεγμένοι και οι δύο, δηλαδή ο ΠΑΟΚ να πέσει και την Ξάνθη στη Β και ο Ολυμπιακός στη Β ή στη Γ λόγω του Νουάρ και τα στημένα. Θα πει τώρα ή θα κερδίσει η ΑΕΚ. Αν ακουστεί για την ΑΕΚ κάτι και η ΑΕΚ να πέσει. Ναι, όταν θα αλλάξει διοίκηση μάλλον. Έτσι ακούγεται. Και ακούγεται, φίλε μου, δεν είμαι σίγουρος από αυτά που έχω μιλήσει με έναν άνθρωπο, δεν θα πω όνομα, από κάτω από την Αθήνα. Λένε ότι αφού γίνει το γήπεδο θα την αφήσει ο Μελισανίδης στον Καλτσίδη που σε είπα τον, που είναι από τους πιο δυνατούς, τέλος πάντων ο Ρωσοπόντιος και αυτός, και θα είναι τέμις πρόεδρος. Στο λέω γιατί το έχω ακούσει από έναν που είναι μέσα από εκεί. Ακούγεται για τέμις, όχι Πέτρος Κόκαλης, τέμις πρόεδρος. Τέμις πρόεδρος και ο Καλτσίδης θα είναι μεγαλομέτοχος. Θα το δούμε άμα ισχύει. Που λες στη χώρα δεν λειτουργεί τίποτα κανονικά και περιμένω κακό βάζω. Ναι, το θέμα είναι αυτό, ο Γιώργος Μερσέντης που είναι ΠΑΟΚ δυσκολευόταν να πιστέψει ότι ο Σαββίδης μπήκε στην Ξάφη. Μου το έλεγε, όχι, δεν γίνεται, κάτι γίνεται, δεν μπορεί να φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι μόνο Λεσβερίσι, ας πούμε, μόνο τα γήπεδα, δεν μπορεί να έχει την Ξάφη. Και τώρα που αποδείχτηκε εν μέρη με 4 ψήφους, του φάνηκε πολύ άσχημο. Σαν ΠΑΟΚΣΙΣ του φάνηκε άσχημο. Του λέει τι είναι αυτό που έχουμε την Ξάνθη, ας πούμε. Δεν του περίμενα το Σαββίδη να μπει στην Ξάνθη και να την κάνει ομάδα του. Άλλο συμφερόντων επιχειρηματικά και άλλο να μπει και να πάρει και άλλα πράγματα. Δηλαδή και ο ίδιος του στεναχωρέθηκε. Δεν τον άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν το περίμενε. Σε λέει εμείς αυτά τα κάνω ο Γαύρος. Εγώ θα τα κάνω. Ναι, στη Β' έχουν δημιουργήσει οπαδικούς στρατούς που προωθούν τα συμφέροντα. Στη Β' εννοεί στη Β' εθνική, φαντάζομαι. No? It's okay. Εντάξει, Τζόρι. Στα αφιερώνω το τραγούδι. Έτσι. Τουλάχιστον από τη φωνάρα του Αλκίνου δεν έχει κάποιο θέμα. Που είναι από live κιόλα. Πιο ζωντανό έτσι τραγουδάκι. Νομίζω ακούγεται, παιδιά, έτσι. Δεν έχετε κάποιο θέμα. Δεν ξέρω άμα νομίζω ακούγεται κανονικά, δεν έχετε θέμα, έτσι, αν είναι δυνατά ή όχι, δεν ξέρω εσείς θα μου πείτε άμα ακούγομαι εγώ ή άμα ακούγεται αυτό, άμα θέλετε πείτε μου άμα να χαμηλώσω. Βουλγαροί κάνουν μισές βαζέλες. Όλο το έθνος προσκυνά, σόβρακα και φανέλες, τα είπε όλα ο Τζίμις κάποτε. Και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι και πληρώνουμε ξενοδοχείο. Αυτό γίνεται. Καταλάβατε τι έγινε. Και χάρηκα που έκανα αυτό το live streaming αυτή την ώρα, παιδιά, γιατί όντως και αυτά είναι σημαντικά. Μπορεί να είναι ποδόσφαιρο, το αγαπάμε όλοι και όντως είναι σημαντικές συζητήσεις. Τουλάχιστον εμένα μου αρέσουν και μπορούμε να μιλήσουμε λίγο πολιτισμένα και με τις απόψεις του καθενός Ολυμπιακού, Παρθηναϊκού, ΑΕΞΗ και ότι ναι, σαν το Παθρακικό και την Καβάλα θα γίνει Ξάνθη. Ίσως γίνει και αυτό που λέει ο Μούκι. Και οι δύο ομάδες μείον θα φάνε, δεν πέφτει κανείς. Δεν θα πέσει τα στρανά και αυτό λέμε τόση ώρα. Θα φάει μείον ο ΠΑΟΚ γερή τιμωρία, θα φάει Ξάνθη. Η Ξάνθη προσπαθεί να σωθεί, ο ΠΑΟΚ θα χάσει το πρωτάθλημα και τελείωσε το πανηγύρια φέτος. Πολύ σε πείραξε ο Σαββίδης. Κομματάρα μου θύμισε παιδικά χρόνια, γκομενάκι. Ναι, ρε φίλε, βέβαια. Βέβαια, κομματάρα, ρηφιφί. Εγώ τέτοια τραγούδια βάζω, φίλε μου, δεν βάζω μαλακίες. Άμα κάνω δηλαδή πρόγραμμα, τέτοια τραγούδια θα ακούεις. Ψάλτη κανένα καρό και πότε θα κάνεις, το Σάββατο είμαστε φίλοι μου, έχει κλείσει λογικά, αύριο θα πάω να κάνω πρόβες στο κλωστό μαγαζί όπως ξέρετε το Λακάζα και θα να βάλω λίγο και το λογότυπο που ξέχασα να το βάλω. Ναι, όλο το λογότυπο είναι σε τρία που δουλεύω τώρα τελευταία. Στο χρησιμοποιείται έπιπλα. Είμαι ο διαφημιστής και ο το μέσο της επικοινωνίας που κάνω. Και στην ουσία και ο χορηγός μου. Δουλεύω εκεί, επομένως. Ό,τι θέλετε από έπιπλα, εδώ είμαστε. Από κρεβάτι και ό,τι άλλο θέλετε. Βάλε ACDC Black ή The Black. Οχ, πήγε στα γρήγορα ο Mercedes. Σε ευχαριστώ, Mercedes. Θα το βάλω, το έχω. Το επόμενο τραγούδι είναι ACDC Back in the Black. Πίσω στα μαύρα.
σου είχα πει ρε, γιατί απλά είχα χρόνο τώρα. Κάτσε, θα δείτε ταινία. Τι ώρα θα δείτε ταινία, ρε μαλάκα, για το που λέμε. Πιο που στην γκέι βάζελο είσαι να πούμε. Τρομάζω κι εγώ να πούμε. Τι έχετε, έχετε κονέ με το βάζελο. Πες μου τι εσύ θα είσαι από κάτω. Ε, γιατί οι Παρθενικοί ξέρεις, θέλουν ένα από πάνω πάντα. Είσαι από πάνω. Δώσε πόνο για το όπου, δώσε. Εκεί γελάς, εκεί μάλλον εκεί που είσαι στη Μάλτα όλοι τέτοιοι είναι. Μάλτα δεν είσαι ρε μαλάκα. Ήρθες κατά εδώ. Δεν νομίζω να μείνεις εδώ. Στη Μάλτα είσαι φαντάζομαι, έτσι, για πες μου λίγο. Ανοίχτα μίση στο όνειρο. Τι ωραίο τραγουδάκι. Ναι, ναι. Πώς πάει ρε Μάλτα, για πες μου ρε φίλε, επειδή λέμε για μπάλα τώρα. Πώς πάει η Μάλτα, πώς τη βλέπεις, την παλεύεις εκεί, με τι ασχολείσαι τελικά, καφετέρια, προγραμματισμό, τι κάνεις τελικά, είμαστε μια ώρα πίσω εδώ. Έχεις δίκιο ρε. Μπανάνα, να πάρουμε και ένα κτινίδιο. Ωχ, πνίγηκα. Τι λέει, τι λέτε ρε μαλάκα. Τον Mercedes μην του χαλάς χατήρι, δεν το χαλάμε χατήρι, τον Mercedes, ό,τι θέλει. Τον 1,5 λίτρο ταμπάσκο, το 1,5 λίτρο ταμπάσκο που είναι. Αυτό το λέει ο Τάσος Στανάκης, με βλέπει με ταμπάσκο ο Τάσος Στάν. Να κουβαλάω στο τσαντάκι μου ταμπάσκο όταν βγαίνω έξω, γιατί έχω ένα ταμπάσκο μικρό και το λέω ότι είναι 1,5 λίτρο, ότι το έχω κλέψει από πιτσαρία για το τέτοιο. Ναι, κάποιες φορές έχω ας πούμε ένα ταμπάσκο, αν με ξεμείνει έτσι, αλλά συνήθως το έχω σπίτι βέβαια. Δεν έχω ρε φίλε, δεν έχω. Το τραγούδι θα το βάλω, ναι, θα το βάλω, το επόμενο. Το επόμενο είναι το άλλο που είπες, θα το βάλω φίλε μου. Μια φορά που ήμασταν σε αυτό το σημείο. Λοιπόν. Και ο Θεός βοηθός. Εδώ με φιλαράκι πάμε, να έντε και ο τόπου λέει Ghost Group, πάλι καραβάνες, φύγαμε. Βάλτε ήχο και φύγαμε. Για να δούμε πού θα μας βγάλει, εδώ πέρα είχαμε φτάσει προάλλες και το είχαμε σώσει. Οχ, νο. Να, τα έπιπλα που κάνω στο χρυσοχοίδι, αυτό εγώ το έφτιαξα το έπιπλο. Εγώ το έφτιαξα και το πουλάω, όποιος θέλει, εδώ θα δούμε πολλά έπιπλα. Θα δούμε, οχ, α, κατάλαβα, ακούστε ήχο τώρα. Αχ, θα μας γαμίσει τώρα. Αυτό τι είναι το βελάκι που είναι εδώ, δεν ξέρω. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα ρε παιδιά. Οχ, ακούστε μουσική. Όχι, νο, δεν θέλω. Δεν θέλω να παίξω. Α, θα με γαμίσει τα νανάκια. Θα με γαμίσει. Οχ, 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 οχ. Α. Ο. No. Έχασα. Πώς θα τη σκοτωθείτε. Έχασα. Τι δεν νιώθω ρε μαλάκες, ακόμα δεν ξεκίνησα. Ακόμα δεν ξεκίνησα. Χαχά, άρχισε κιόλας ρε κούλα. Ναι, άρχισα κιόλας. Χαχά, μάστορα λέει. Τι... Έλα, σε περιμένω. Δεν πάμε καλά. Έχασα πάλι. Έλα, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Για πείτε ρε μια ιδέα. Πείτε κανένα κόλπο ρε παιδιά. Κάπου λάθος κάνω. Για πείτε μου μια ιδέα. Για κάτσε. Α, θα πάω στο κατάλαβα τι γίνεται. Εν μέρη. Θα πάω να πάρω το ξύλο από εδώ. Και το πάω. Όχι, από εδώ βγήκε. Με δουλεύει ρε μαλάκα. Με δουλεύει. Τώρα το έβγαλα από τη μία, πήγα να το γραφώ στην άλλη και βγήκε από το ίδιο. Θα
τα αφήσω εκεί να καεί. Έπρεπε να τα αφήσω εκεί να καεί. Το πρώτο. Καλησπέρα, Ζέραθ. Όχι ρε πούστη, δεν πρόλαβα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ρε πούστη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα ρε πούστη. Τώρα. Να το, να το το ένα. Πάω εδώ. Να και το δεύτερο. Έχεις δίκιο ρε Τάκο. Πω πω. Πριν προλάβει να κάνει. Έλα ρε, εύκολο ήτανε ρε. Εν μέρη. Παιδιά, έχει δίκιο Τάκαρος ρε. Πόσες φορές αντέξει ρε. Πόσες φορές αντέξει ρε. Για το πουλ την κερδίζουμε. Για το πουλ την κερδίζουμε. Ναι, αλλά πόσες φορές ρε. Φορές ρε παιδιά. Πόσες φορές. Το πρόλαβα. Πώς. Σου δείξε μαχαίρι. Πόσες φορές ρε παιδιά. Σου δείξε μαχαίρι. Κανένα μαχαίρι δεν μου δείξε. Πού μου δείξε μαχαίρι ρε παιδιά. Αχ ρε μαλάκα. Λάθος. Έχει δίκιο. Πω πω έχει δίκιο. Έχει δίκιο, θα χάσω τζάπα τώρα, τζάπα θα χάσω. Πω πω έχει δίκιο, έχει δίκιο, τζάπα θα χάσω. Ω, την πέρασα. Το πέρα, όχι. Για να δούμε τώρα. Ρε παιδιά, yes, yes, thank you, thank you. Ω, τι κι άλλο. Ωραία μάνα μου. Δεν ξέρω. Ωραία, πήρα και δυναμωτικά. Ωραία, και αν μπορώ να βρω και άλλα δυναμωτικά ακόμα καλύτερα. Και πρέπει να το σώσω, πρέπει να το σώσω, πρέπει να το σώσω. Πρέπει να το σώσω, δεν έχει πιθανότητα να το σώσω. Τέσσερα, όπα, έχει εδώ γρίφο. Μπράβο ρε Γιάννη, έλα ρε παιδιά. Πω πω, ευχαριστώ για τη βοήθεια. Ω, ναι, αλλά θα χάσω τώρα. Α, να το έχει σώσει μου, 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 έχει σώσει μου.
Ιωνίας. Έχει σώσιμο. Ωραία, παιδιά, ευχαριστώ Τάκο για την μεγάλη βοήθεια. Και για τον εμόικη που είπε για το μαχαίρι. Εδώ πέρα έχει γρίφο, παιδιά. Δεν πάει άλλο, παιδιά. Παίζω ήδη έναν δύο ώρο. Θα το σκύρω την επόμενη φορά που θα είμαστε πιο φρέσκοι, γιατί όσο περνάει η ώρα δυσκολεύουν τα πράγματα. Πολύ καλό, πολύ καλό, και αρχίζει και δυσκολεύει πάρα πολύ. Καληνύχτα, φίλε μου Γιωτόπουλε, καληνύχτα. Καληνύχτα, Τόνι. Παιδιά, λίγο να κάνω μια αποφώνηση, γιατί δύο ώρες παίζουμε. Μία ώρα μιλήσαμε για μπάλα, για διάφορα, και μία ώρα παιχνίδι. Περάσαμε το δύσκολο το σημείο, το πρώτο που ήταν μεγάλος γρίφος και μας βοήθησε πάρα πολύ ο Τάκος, που είπε να αλλάξει να βαράμε, και ο φίλος με το μαχαίρι που είπε να... Ο φίλος μας ο Αεξής, ο Μόικη, που είπε με το μαχαίρι να βαρέσω, γιατί δεν το καταλάβαμε τόση ώρα. Καληνύχτα, παιδιά, βγαίνω, γιατί την πρώτη έχω φυσικοθεραπεία, 8 και δεν θα σηκώνουμε. Καληνύχτα. Ναι, φίλε μου, ναι, κανένα περαστικάσου και από εμάς. Χάρηκα πολύ σου να δω. Ωραίο το game, ωραίο το... Το τέτοιο, ευχαριστώ Ζέραθ που είσαι εδώ έστω και στο τέλος, είδες το τέτοιο σου. Ψάλτη την κάρο για ύπνο, ούτε σήμερα ταινία για πάρτι σου. Ναι ρε, δεν χρειάζεται ταινίες, μόνο ψάλτης ρε Γιωτόπουλε. Ταινία αύριο θα κάνεις με τον Γαύρο, μη στραγουργέσαι, θα έχετε με το βάζελο, θα έχετε τακ τακ. Λοιπόν παιδιά, να κάνουμε την αποφώνηση. Ωραία ήταν σήμερα, ωραία βραδιά, πάρα πολλή συζήτηση, πάρα πολύ παιχνίδι, δύο ώρες λαϊβάκι. Το επόμενο live λογικά θα είναι καλό ξημέρωμα, φίλε μου Μόικη. Ελπίζω να σας άρεσε η βραδιά. Είπαμε πάρα πολλά και ακούσαμε και μουσική. Ελπίζω να σας άρεσε, φίλε μου Τόνι, φίλε μου Μόικη, όσοι ήσασταν εδώ, να περάσατε ωραία. Ωραία βραδιά, ήσυχη. Καλά, μόνο ήσυχη δεν είναι με αυτό το παιχνίδι. Αλλά σιγά σιγά το ξετυλίγουμε το παιχνίδι, παιδιά, και θα το τερματίσουμε φυσικά, γιατί είναι ένα παιχνίδι που, που όντως έχει, πώς να το πω, όντως έχει κάτι να μας πει αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ για το super που είπες, φίλε μου Μόικη, για τα καλά σου λόγια για το κανάλι μου. Το θέμα να σε κρατάω συντροφιά, να λέμε τα νέα μας, να λέμε την επικαιρότητα, να μιλάμε για μπάλα, για μουσική, για αθλητικά, για ό,τι μας απασχολεί, να χαλαρώνουμε, να λέτε αφιερώσεις, ό,τι θέλετε, να είμαστε ήσυχα εδώ έτσι και να ξεχνάμε κάποια πράγματα και να ηρεμούμε, και φυσικά να παίζουμε horror games, ώστε να τρομάζουμε και λίγο και η βραδιά να κυλάει έτσι λίγο πιο original, να πούμε. Ευχαριστώ τον Τόνι, ευχαριστώ τον Τζόνι Άπαχτο που με έκανε follow πριν 8 ώρες, που δεν τον είδα, τον Καζάκη, τον Μόικη που ήταν εδώ και 6 μέρες, τον Ζέραθ, τον Γιωτόπουλο που είναι σχεδόν κάθε φορά, τον Ghost Wolf από τις παλιές καραβάρες, τις υπέροχες συζητήσεις που κάναμε πριν για Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, δικαστήρια και δεν συμμαζεύεται όσον αφορά το... πώς το λένε, το τι έχει γίνει στην επικαιρότητα και το πώς είμαστε τέλος πάντων. Δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία συζήτηση, φαντάζομαι, επικοδομητική, τουλάχιστον για αυτά που μας προσχολούν, και η μπάλα είναι ένα ζήτημα, τέλος πάντων, και ο αθλητισμός που τα αγαπάμε πολύ. Επομένως θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερη βραδιά σήμερα, που έπρεπε να υποθούν κάποια πράγματα από την πλευρά όλων, σαν συζήτηση, σαν να είμαστε μια παρέα. Ωραία, σήμερα είναι Τρίτη, το επόμενο λαϊβάκι λογικά θα γίνει Σαββάτο, παίζω καράοκι, επομένως δεν θα γίνει Σαββάτο, θα γίνει, μπορεί να γίνει Κυριακή. Επομένως, ο στόχος μου είναι την Κυριακή να γίνει το επόμενο live, ίδιο παιχνίδι, συζητήσεις για την αγωνιστική, την επικαιρότητα, γιατί έχουμε Παρθηναϊκό ΠΑΟΚ τον ντέρμπι όσοι δεν θυμούνται, έχουμε την επικαιρότητα, έχουμε ενδιάμεσα το Αστέρας που είναι το κύπελο. Την Πέμπτη έχουμε ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, έχουμε και το ατρόμητο ΣΑΕΚ την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά. Γενικά έχουμε επικαιρότητα και για άλλα πράγματα. Επομένως, αν όλα πάνε καλά, παιδιά, την Κυριακή το βράδυ, μετά τις μπάλες και αυτά όλα, θα παίξουμε το επόμενο, θα κάνουμε το επόμενο live streaming. Αυτή η βραδιά που κάναμε σήμερα θα βγει τα best, όπως κάνω πάντα, για όσους δεν ξέρουν και είναι καινούργιοι, πάντα βγαίνουν τα best της βραδιάς, οι best βραδιές. Ενώ δηλαδή εκεί που είναι τώρα 2 ώρες βγαίνει ένα 20 λεπτό βίντεο, περίπου εκεί είναι ένα 20 λεπτό βίντεο, με το τι έχει παιχτεί σαν καλύτερες στιγμές αυτή τη βραδιά. Δηλαδή τα jump scares, οι συζητήσεις μας, οι αντιδράσεις μας, το που φωνάξαμε, το που δεν κάναμε, το ζουμί δηλαδή της βραδιάς βγαίνει. Και ανεβαίνει στο YouTube, στο Ψάλτης21R. Όποιοι θέλετε να μου κάνετε subscribe εκεί πέρα και να χτυπήσετε το κουδουνάκι για να έχετε ενημερώσεις από vlogs και δεν συμμαζεύετε. Στο Facebook Ψάλτης21R και στο Twitch Ψάλτης21R. Αυτά είναι τα τρία βασικά.
και το όνομά μου υπάρχει εκεί πέρα σαν Facebook και το Instagram έχω. Όποιος θέλει μπορεί να απευθυνθεί σε μένα για το οτιδήποτε. Αυτά. Να είστε όλοι καλά, με υγεία πάνω απ' όλα, να περνάτε καλά. Και αν όλα πάνε καλά και είμαστε καλά, θα τα πούμε ξανά εδώ παρέτσα την Κυριακή, μετά τα ντέρμπι, μετά το ντέρμπι Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και φυσικά με όλη την επικαιρότητα που θα έχουμε εκεί τη μέρα. Καλή νύχτα φίλο μου Ζέραθ, να είσαι καλά. Θα τα πούμε και από κοντά εμείς Ζέραθ, κάποια σύνδεση τύχω έξω. Σε ευχαριστώ που είσαι στο κανάλι, έστω και πολύ αργά μπήκες ρε φίλε, μπήκες πολύ αργά ρε Ζέραθ. Δεν νομίζω δηλαδή, δεν περίμενα να μπεις τέτοια ώρα, δηλαδή μία παρά. Τρίτη μέρα, συνήθως δηλαδή 10, 10:30, 11 καθημερινή είναι, λέω θα ήσουν εδώ. Μπήκες δηλαδή στο τελευταίο που έγινε όλο το σκηνικό να πούμε και έγινε το μπάχαλο να πούμε με το παιχνίδι που μας έκοψε τη χολή να πούμε, ας πούμε. Αυτά. Τώρα αυτή τη στιγμή είστε ο Τάκος αυτά εδώ μέσα, ο Τόνης, ο Ζέραθ και ο Μόικη και κάποιοι άλλοι ξένοι που δεν τους ξέρω. Να είστε όλοι καλά παιδιά. Τόνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ, γιατί έχεις καιρό και να έρθεις και σε θυμήθηκα τώρα λαμπρά και ωραία. Και τους καινούργιους εδώ πέρα που μας έκαναν παρέα. Να είστε καλά παιδιά, σε ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη βραδιά.